Μια νοσταλγική και γλυκόπικρη γαλλική ταινία είναι το ραντεβού στο Belle Epoque με πρωταγωνιστές τον Ντανιέλ Οτέι και τη Φανή Αρντάν. Είναι η ιστορία ενός εγκλωβισμένου στο αφιλόξενο παρό Μεσήλικα που επιστρέφει στο 1974 στο γραφικό μπιστρό που γνώρισε και ερωτεύτηκε τη σημερινή απόμακρη και περιφρονητική προς αυτόν γυναίκα του. Με διαβατήριο την προηγούμενη ταινία του, ο Νικολά Μπρεντό, στρατολογή του Ντανιέλ Οτέι, Φανή Αρντάν και Γιγιόμ Κανέ, ίσως σε μία από τις ελάχιστες γαλλικές ταινίες που αξίζει να παρακολουθήσετε αυτή τη χρονιά. Je n'ai fait appel qu'à des acteurs qui m'avaient exprimé leur désir de travailler avec moi suite à mon premier film. Donc finalement, c'est mon précédent film qui les a convaincus de participer à celui-ci. Το ραντεβού στο Belle Epoque περιγράφει την ιστορία του Βίκτορ που βρίσκεται στα χωρίσματα με τη γυναίκα του γιατί η σχέση τους έχει λιμνάσει. Ψάχνοντας τη σπίθα που έχασε στο παρελθόν του, θα ζήσει μια επίπλαστη ανάμνηση από τα νιάτα του. Η Φανή Αρντάν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί της ταινίας La Belle Epoque. Ντανιέλ Οτέις character has the opportunity of reliving a small period of his life and changing his life. If you could do that thing, what would you do? I will change my life in a Bolshevik revolution. Ελληνικός κινηματογράφος και θέατρο. Σκηνοθέτης και πρωταγωνίστρια απάντησαν στην ερώτηση με ελληνικές πολιτιστικές αναμνήσεις. On connaît beaucoup en ce moment l'antimos parce que on en parle énormément, mais je dois avouer que ma connaissance en termes de cinéma grec est à améliorer. I just have a experience in Greece because on March and April I direct an opera at Niarchos Theatre. So I stay 2 months in Athens. I can't say that I know Greece, but I love the Greeks. I love that the way to be, to think, to love. Το ραντεβού στο Belle Epoque προβλήθηκε μεταξύ άλλων στα φεστιβάλ των Κανών, της Ρώμης, του Τορόντο, της Ζυρίκης.